Κύριε Στολτίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με το νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει περιορισμό των διαδηλώσεων και ποινές φυλάκισης ακόμα και σε κάποιους που δεν θα υπακούσουν σε αυτές τις προβλέψεις τουλάχιστον του νομοσχεδίου. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είδατε ότι βάλαμε και ένα συγκεκριμένο τίτλο, ναι, που χαρακτηρίζει το νομοθέτημα, το οποίο φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση. Και το χαρακτηρίζουμε εκτροματικό, γιατί τέτοιο είναι. Ναι. Ουσιαστικά ανασύρεται από τα χουντικά κοιτάπια. Mm-hmm. Ένα νομοθέτημα δηλαδή ουσιαστικά που προσβλέπει στην καταστολή του κινήματος, ναι, με διάφορους τρόπους, το δέσιμο χειροπόδαρα της δυνατότητας των εργατικών λαϊκών φορέων, των εργατικών σωματείων να διεκδικούν, να κινητοποιούνται, να διαδηλώνουν για αυτά που έχουν πολύ μεγάλη σημασία πλέον για την επιβίωσή τους, που έχουν να κάνουν με ασφαλιστικά δικαιώματα, μισθούς, συνολικά δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με την επιβίωσή τους. Είναι απαίτηση των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων, είναι προσχηματική τελείως, ναι, το επιχείρημα ότι αφορά τα απαίτηση των αυτοαποσχολούμενων επιχειρηματιών, οι οποίοι θίγονται τα συμφέροντά τους με το κλείσιμο του κέντρου μιας πόλης. Ναι. Γιατί είναι πολλά αυτά που τους τσακίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και το Κομμουνιστικό Κόμμα με όλη του την κοινοβουλευτική δύναμη, αλλά και το οργανωμένο δυναμικό τους φορείς του κινήματος, προσπαθεί να συσπηρώσει κόσμο για διεκδικήσεις που αφορούν την επιβίωσή τους. Mm-hmm. Γιατί αν θέλετε να το περιορίσουμε λίγο έτσι για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και να μην γενικολογούμε στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι οι διαδηλώσεις αυτές που συντρίβουν τη μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων, στο κέντρο ας πούμε, mm-hmm, είναι το μετρό που κατά απέτηση του επιχειρηματικού ομίλου που δραστηριοποιείται εκεί πέρα χάθηκαν πάρα πολλά χρόνια, γιατί θέλει συνεχώς με εκβιασμό χρηματοδοτήσεις και δεν εξυπηρετήθηκαν τα συμφέροντα των αυτοαπασχολούμενων σε σχέση με τις αποζημιώσεις κτλ. Mm-hmm. Έχει να κάνει με τον ΟΑΣ που πνίγεται ο άλλος για να κάνει την παραμικρή μετακίνηση, αν έχει τη δυνατότητα την οικονομική. Έχει το χαράτσωμα που γδένει στην κυριολεξία το λαό της Θεσσαλονίκης στο κέντρο με τα χαράτσια, με το πάρκινγκ, ενώ θα μπορούσε να γίνει πάρκινγκ μεγάλο δωρεάν για να έρθει ο κόσμος. Και έχει τσακιστεί ο εργαζόμενος κόσμος σε σχέση με τα εργατικά του δικαιώματα, με τους μισθούς, mm-hmm, οι οποίοι έχουν φτάσει στα ταρτρά. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν πλέον, θυμάστε τώρα με τα επιδόματα λόγω της πανδημικής κρίσης, των 800 ευρώ για 45 μέρες, δηλαδή των 500 σχεδόν ευρώ, mm-hmm, ανά μήνα, που δεν δίνουν τη δυνατότητα στην μεγάλη πλειοψηφία του λαού ούτε να μετακινηθεί, ούτε να ψωνίσει, ούτε τίποτα. Και βάζουν τώρα το πρόσχημα για να φέρουν ένα χοντικό νόμο, ο οποίος όλα του τα άρθρα, mm-hmm, έχουν την αξίωση της καταστολής σε όλα τα επίπεδα, της συσχέτισης του εργατικού λαϊκού κινήματος με τις προβοκάτσες, ναι, θα ενταθεί δηλαδή αυτό το φαινόμενο, γιατί εκεί προσβλέπει να μπορεί δηλαδή ουσιαστικά με προβοκάτσες να τις χρεώνει στο εργατικό κίνημα και μέσω φυσικών προσώπων να τις αποδίδονται εξοντοτικές ποινικές ακόμα ποινές, και ποινή φυλάκισης. Ναι. Ακόμα και φυλάκισης. Ακόμα και ποινή φυλάκισης ή ας πούμε οικονομικά πρόστιμα. Mm-hmm. Με προφάσεις ότι ουσιαστικά χτυπιούνται κάποια συμφέροντα όπως αυτά προσδιορίζονται. Έχουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ το διοίκηση του σωματείου των ΟΤΑ Θεσσαλονίκης πριν κάποια χρόνια που είχε κάνει κινητοποίηση στον τομέα της καθαριότητας και τώρα τους έρνουν στα δικαστήρια γιατί προσβάλλανε οικονομικά συμφέροντα της δημοτικής, ναι, επιχείρησης. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι ανοίγει ο δρόμος να αξιοποιούνται ένα κάρο προσχήματα, mm-hmm, για να μπορέσουν ουσιαστικά να χτυπήσουν τη δυνατότητα του λαού μας να κινητοποιείται. Μάλιστα. Ο κόσμος δεν έχει θυχθεί από τις διαδηλώσεις, ακόμα και αν αυτές, γιατί πολλές φορές όταν διεξάγονται έχει ευθύνη και η αστυνομία πώς τις διαχειρίζεται. Mm-hmm. Μπορεί να γίνουν συνεννοήσεις και διευθετήσεις σε σχέση με το πώς θα κινηθούν. Mm-hmm. Δεν είναι εκεί ο στόχος. Ο στόχος είναι να κλείσουν τα στόματα όλων αυτών που διαδηλώνουν, γιατί διαδηλώνουν για τα συμφέροντα όλου του λαού, mm-hmm, γιατί η ασφάλιση πλέον έχει υποχωρήσει από τα χέρια των ασφαλισμένων και έχει περάσει τα νύχια των κορακιών των επιχειρηματικών ομήλων. Η πρόσβαση στην υγεία και την παιδεία έχει υποβαθμιστεί πολύ. Mm-hmm. Το συνταξιοδοτικό έχει λήξει με το τελευταίο νομοσχέδιο έκτρωμα πάλι της κυβέρνησης ότι δεν θα φτάσει κανένας ποτέ στη σύνταξη. Όποιος καταφέρει να φτάσει θα είναι στο ύψος των 345 ευρώ. Οι μισθοί έχουν καταργηθεί, οι συλλογικές συμβάσεις. Αυτά είναι τα ζητήματα, ναι, του κόσμου. Τα τσακισμένα ωράρια ήλιο με ήλιο.
οι τρομερά μεγάλοι άνεργοι πάνω σε μια ανάπτυξη η οποία έχει σαθρά πόδια, και το λέγαμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα τόσα χρόνια, ότι δεν μπορεί να στηρίζει την οικονομία να υποβαθμιστεί και να υποχωρήσει η παραγωγική της δραστηριότητα και να στέκεται, ας πούμε, στις ωρέξεις του τουριστικού κλάδου, και πώς αυτός θα διαμορφωθεί μέσα από τους ανταγωνισμούς και τέλος πάντων διεθνείς συνθήκες. Δεν μπορεί δηλαδή ο λαός μας το 15-20% 500.000 εργαζόμενοι να εξαρτάται το αν θα ζήσουν και θα πεθάνουν αυτοί και τα παιδιά τους και οι οικογένειές τους από το αν θα απαιτήσει το θαύμα του τουρισμού αυτή τη χρονιά ή την επόμενη χρονιά. Ναι. Αυτά είναι που τσακίζουν το λαό μας. Και ξέρουν πολύ καλά ότι επειδή όλοι μας έχουμε μάτια και βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι ο πλούτος που παράγεται είναι αμύθιτος. Mm-hmm. Είναι αμύθιτος. Και αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο ο κόσμος ποιος είναι αυτός που τον παράγει τον πλούτο. Και βλέπει αυτή τη μεγάλη αντίφαση. Ότι ενώ παράγεται πλούτος, ότι είναι αυτός ο δημιουργός του πλούτου, έτσι, νιώθει αυτή την απίστευτη αντίφαση του να καταβαραθρώνεται η ζωή του σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Το επίπεδο διαβίωσης, δηλαδή να κατρακυλάει στα τάρταρα. Αυτό ξέρουν πολύ καλά, ότι δεν μπορεί να το ανεχθεί ο κόσμος αντικειμενικά. Ναι. Και θα δώσει αποφασιστικές μάχες στο επόμενο διάστημα και πιο μαζικές κτλ. Και θέλουν ουσιαστικά να προλάβουν αυτές τις εξελίξεις. Βέβαια, mm-hmm. συγγνώμη και όχι αλίμονο, για να το δέσουμε σαν, ας πούμε, σαν κατακλείδα, ότι γελιώνται. Γελιώνται mm-hmm. γιατί αυτά τα μέθοδοι καταστολής και φημώματος του εργατικού και του λαϊκού κινήματος έχουν επιχειρηθεί από τα πιο αντιδραστικά καθεστώτα, είτε από τη Χούντα είτε από την κατοχή, και δεν μπορούν να σταματήσουν την ταξική πάλη. Mm-hmm. Αυτό είναι, ας πούμε. Παρόλα αυτά, κύριε Στολτίδη, πώς μπορούμε να πείσουμε έναν διαδηλωτή που θέλει να διαδηλώσει, ακούει όλους αυτούς τους περιορισμούς, γιατί ο στόχος είναι ο φόβος, κακά τα ψέματα, πώς μπορούμε να τον πείσουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει κίνδυνος ως προς αυτό το κομμάτι, και να κατέβει στον δρόμο να διαδηλώσει για αυτό που θέλει, για αυτό που αισθάνεται ότι θέλει να διαδηλώσει? Νομίζω ότι τουλάχιστον ως Κομμουνιστικό Κόμμα που έχουμε όλες μας τις δυνάμεις μέσα στο εργατικό κίνημα, στις εισπυρώσεις του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου, νομίζω δεν μπορεί κανένας να γυρίσει την πλάτη ή να κλείσει τα μάτια απέναντι στο προφανές ότι δεν πρόκειται για διαδηλώσεις οι οποίες έχουν προσανατολισμό να θίγουν τις περιουσίες, τις λαϊκές, τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις, δεν επιτρέπουν προβοκάτσεις, είναι πολύ πειθαρχημένες και έχουν όλα τα μέτρα περιφρούρησης για να μην θυχτούν από τέτοιου είδους παρεμβάσεις έξωθεν, ό,τι χαρακτήρα και να έχουν, είτε από προβοκάτορες, είτε από γνωστούς άγνωστους, είτε από... Άρα είναι, πώς το λένε, ο πιο ασφαλής χώρος για να μπορέσει ο άλλος να διαδηλώσει. Το θέμα είναι να δει την αναγκαιότητα αυτό να γίνει άμεσα, μαζικά και αποφασιστικά, και βέβαια να αντιλαμβάνεται και γρήγορα να ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο προσανατολισμός που πρέπει να δώσει στους αγώνες του. Εκείνο είναι το κύριο. Και βέβαια ότι τώρα, αν θέλετε, κοιτάξτε, άμα δούμε πραγματικά ποιος φύγεται στην προκειμένη περίπτωση, συνολικά δηλαδή από τις τελευταίες εξελίξεις στην οικονομία, είναι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ναι. Είναι οι εργάτες, οι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενοι στην μεγάλη τους πλειοψηφία. Αυτοί πρέπει να καταλάβουν όλοι γρήγορα ότι έχουν ενιαίο κοινό μέτωπο, πρέπει να δημιουργήσουν κοινό μέτωπο, έχουν ένα αίτιο απέναντί τους που τους συνθυλίβει τη ζωή, και αυτό είναι οι επιχειρηματικοί μεγάλοι όμιλοι που έχουν εργαλείο στα χέρια τους στην κυβέρνηση, που ουσιαστικά νομοθετεί για να περνάει αυτή η αναδιανομή πλούτου από τις τσέπες του 92-3-4-5% προς τις τσέπες μερικών μετόχων μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων που προσδιορίζουν συνολικά την κίνηση των πραγμάτων, την οικονομία, τον τρόπο ανάπτυξης κτλ. Αλλά αυτά είναι προφανές. Η οποία διαφορά, βέβαια, είναι τεράστια. Έτσι. Δηλαδή, αν κάτσουμε και βάλουμε την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης των 534 ευρώ με τα 5,5 χιλιάρικα που δόθηκαν για ένα παγκάκι στην Αθήνα, για παράδειγμα. Αυτό είναι από μόνο του, έτσι, κάτι το οποίο προκαλεί ανισότητα σε όλο αυτό το που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ναι, προκαλεί το κοινό αίσθημα, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ναι, φυσικά δεν είναι. Είναι τα χρήματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αυτά τα λέμε. Των μέσων και των ΚΕΚ, που είναι εκατομμύρια, φυσικά δεν έχουν να κάνουν με τις επιλογές των εργαζομένων που έχουν και αυτοί τσακισμένα δικαιώματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλά, ναι, εντάξει, μην το συζητήσουμε σε ποιες τσέπες θα πάνε αυτές οι ενισχύσεις. Παρ' όλα αυτά, ναι, έχει δύο επίπεδα, και εδώ πρέπει να κατανοηθεί το εξής, ότι υπάρχει η δυνατότητα η οικονομική, αν θέλει μια πολιτική, τέλος πάντων, παρέμβαση, να αντλήσει χρήματα από αυτούς που έχουν γεμίσει τα θησαυροφυλάκια τους από τα προηγούμενα χρόνια. 120 δισεκατομμύρια χρόνια μόνο οι ξενοδόχοι. Μόνο. Τι μιλάμε για τράπεζες, βιομηχανούς κτλ. Το επίδομα που βλέπετε, που είδαμε όλοι, τι χαρακτήρα έχει, είναι σαν αυτά φτάσαμε, όχι είναι σαν αυτά, φτάσαμε στο σημείο για με άλλον τρόπο να τροφοδοτούν το μεγάλο κεφάλαιο, τους επιχειρηματίες, τους μεγάλους φυσικά, γιατί οι μικροί δεν γλιτώνουν από αυτά. Ναι. Με το δικό μας το
τσακισμένο εισόδημα που έχει αφαιμαχθεί φορολογικά. Δηλαδή πληρώνουμε πλέον το δικό μας το μισθό με έναν τρόπο. Και τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Αυτό βέβαια, στο επίπεδο των ορίων της συγκεκριμένης οικονομίας, θα έχει τρομερές επιπτώσεις το επόμενο διάστημα, γιατί πάλι θα κληθούν, θα αρχίσουν τα προσχήματα, τα επιχειρήματα, ότι βούλεξαν τα κρατικά ταμεία και θέλουμε χρηματοδότηση και θέλουμε να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε και ό,τι έχει απομείνει σε δικαιώματα, σε χρηματοδότηση της παιδείας, τα σχολεία βλέπετε τα κάνανε με το τελευταίο νομοσχέδιο περισσότερα μέσα σε πανδημική κρίση, βάλανε νομοσχέδιο το οποίο αυξάνει τα παιδιά ανά τάξη. Συμφωνούμε λοιπόν ότι από Σεπτέμβριο περιμένουμε ένα κύμα μέτρων το οποίο δεν θα είναι ιδιαίτερα άρεστο στον κόσμο, ειδικότερα μετά από όλα όσα έχει περάσει τα τελευταία 10 χρόνια. Άρα αυτό το νομοσχέδιο που περιορίζει τις διαδηλώσεις έχει στόχο αυτή ακριβώς την περίοδο, να περάσουν δηλαδή οικονομικά μέτρα για τα οποία ο κόσμος δεν θα μπορέσει να διαμαρτυρηθεί. Φυσικά. Φυσικά, με όλους τους τρόπους, γιατί άμα δείτε άρθρο προς άρθρο, έχει όλα τα μπασίματα που χρειάζεται το αστικό κράτος για να το καταστήλει, είτε με την προβοκάτσια, είτε με τις ποινές σε οικονομικό και επίπεδο, τέλος πάντων, ποινικό. Με όλους τους τρόπους, έρχεται σαν συνέχεια της παρέμβασης που έγινε στην αρχή της διακυβέρνησης τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο, δεν θυμάμαι που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον έλεγχο της συλλογικών διαδικασιών των σωματείων με την ηλεκτρονική ψηφοφορία και το ηλεκτρονικό μητρό. Έρχεται σαν συνέχεια του νομοσχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ που ανήκαγε σε ιδιώνυμο και για τις απεργίες αλλά και σε ιδιώνυμο της αντιδράσης, της κινητοποίησης ενάντια στους πληστηριασμούς που ουσιαστικά και εκεί τσακίζουν οποιονδήποτε παρεμβαίνει με αντίθεση σε σχέση με το τσάκισμα της λαϊκής κατοικίας από τα κοράκια των ήχηδων, των τραπεζικών ομίλων. Λοιπόν, είναι συνέχεια, είναι άθροισμα αυτό που στόχο έχει να φτάσει εκεί, να μπορέσει ουσιαστικά να περιορίσει τη δυνατότητα της μαζικής οργανωμένης ταξικής κυρίως γιατί αυτό είναι που ενοχλεί, διεκδίκησης, που ουσιαστικά γυρνάει τον κύκλο ανάποδα, γιατί ουσιαστικά τώρα άσχετα από τη χρηματοδότηση που θα έχουν σε συμφωνία μέσα στα ευρωπαϊκά επιτελεία, που και εκεί απευθύνθηκε ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω αν θυμάστε την παρέμβασή του που λέει γρήγορα να λυθεί το ζήτημα του καταμερισμού, του επιμερισμού της οικονομικής χρηματοδότησης ανακράτως, γιατί εδώ θα έχουμε τις εσωτερικές εξελίξεις που πρέπει να διαχειριστούμε και δεν θα μπορέσουμε. Έτσι που δείχνει τέλος πάντων ότι έχουν πανοραμικά την άποψη ότι, ξεκάθαρη εικόνα δηλαδή, ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ανεχθεί μια ζωή στην εξαχλίωση και να αμφισβητούνται και τα πλέον δεδομένα, ακόμα και η διατροφή του πλέον, βλέπετε τα φαινόμενα, ας πούμε, με τους ψηφοφυπάλους, με το περιστατικό στη Ρόδο. Πόσο να αντέξει ο λαός. Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα μόνο αυτό, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, ότι εδώ, επειδή ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης δημιουργεί κάποια τετελεσμένα και πεπερασμένα όρια στην οικονομία, αυτό που πρέπει να προβάλλει το εργατικό κίνημα και οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες, έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης. Δεν μπορεί να λυθεί δηλαδή ουσιαστικά μέσα στα πλαίσια αυτά που ο πλούτος μαζεύεται σε όλο και λιγότερα χέρια και παράγει όλες αυτές τις εξαθλιώσεις και τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις σε σχέση με το μέγεθος της παραγωγής και της παραγωγικότητας της εργασίας που εκτοξεύεται ουσιαστικά με την παρέμβαση, με τη δυνατότητα και τη χρήση και την εισαγωγή νέας τεχνολογίας, αυτοματισμών κτλ. Εδώ υπάρχουν οι δυνατότητες να αναστραφεί και να διεκδικηθεί ένας δρόμος ανάπτυξης ο οποίος πραγματικά αυτή τη στιγμή, αυτή σήμερα στην κυριολεξία, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ολοκληρωτικό ρηκτός πλούτος, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν τα μέσα παραγωγής, ότι υπάρχει όλη η δυνατότητα σε εργατικό επιστημονικό δυναμικό να ξεκινήσει και να ξεχυθεί ουσιαστικά μια τέτοια οικονομία που να παράγει θέλετε τώρα χιλιάδες φορές παραπάνω από αυτό και βέβαια δεν λύνεται μόνο μου σε αυτό το επίπεδο. Το ζήτημα είναι πώς θα αποφασίσει ο λαός να γυρίσει το κλειδί της οικονομίας και να την περάσει στα χέρια του. Για μια οικονομία δηλαδή που μπορεί να παράγει, αλλά και για ποιον παράγει είναι το θέμα. Να παράγει την κάλυψη όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν την κάλυψη των δικών του αναγκών, γιατί είναι ο μοναδικός παραγωγός του πλούτου. Αυτό πρέπει να έχεις στο επίκεντρο και δεν μπορείς να βάλεις ενδιάμεσες καταστάσεις με διακυβερνήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται είτε αριστερές είτε κεντρώες τώρα, γιατί πάλι θα προσπαθήσουν να αλλοιωθεί το περιεχόμενο της πολιτικής παρέμβασης. Όποια κυβέρνηση και να είναι, το έχουν δείξει εκλογές, το έχουμε πει τότε, είχαμε ενημερώσει το λαό που προσπαθήσαμε να του βάλουμε το κριτήριο και ακόμα και προεκλογικά, ότι δεν μπορείς να περιμένεις με τα μεγάλα, όπως λένε, τους μεγάλους κλάδους στην οικονομία να είναι στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων και να περιμένεις μια πολιτική διακυβέρνηση, διαχείριση δηλαδή αυτού του συστήματος υπέρ των συμφέροντων σου. Δεν γίνεται. Μάλιστα.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε, αύριο στην Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στην Θεσσαλονίκη. Στις 18.30 συνάντηση στη Μονή Λαζαριστών με εκπροσώπους από την Πρωτοβουλία των 128 Συλλόγων Σωματείων και Φορέων για την καύση απορριμμάτων στο Τιτάν Ευκαρπίας. Και στις 8.30 θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση στην πλατεία Ευόσμου. Αν γινόταν αυτή η συγκέντρωση ενδεχομένως λίγο αργότερα, θα χρειαζόταν και άδεια. Ναι. Αλλά προς το παρόν εντάξει είμαστε. Προς το παρόν είμαστε εντάξει. Έχουμε διακηρύξει σε όλους τους τόνους ότι τέτοιοι φραγμοί στο οργανωμένο κίνημα δεν μπορούν να γίνουν επιτρεπτοί και θα πάρουν την απάντηση που χρειάζεται, γιατί... Φαντάζομαι θα υπάρξει τοποθέτηση επί του συγκεκριμένου θέματος αύριο από τον Γενικό Γραμματέα. Νομίζω ότι... Αποκαλυπτική, γι' αυτό δίνουμε όλοι μας τις δυνάμεις να είναι όσο περισσότερος κόσμος εκεί. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.